Τα πρωινά και πόση κριτική θα κάνουν σε κάποιον που φοράει καπέλο. Καταρχήν, ποιοι είναι αυτοί και πώς μπορούν να κρίνουν πότε φοριέται, ποια ώρα φοριέται, γιατί φοριέται και τι γίνεται. Ειδικά σε ένα άτομο, και οφείλω να υπερασπιστώ μία ξανθιά, η οποία είναι πολύ πιο έξυπνη από την πιο καλή μελαχρινή, που τους λέει: παιδιά, αυτή είμαι και τρέσες φοράω και ό,τι θέλω κάνω. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει ένας άνθρωπος με ένα ρηχτό πόλο 15XL. Με ένα τεράστιο καβαλάρι στο αριστερό του μέρος και να κρίνει μία που φοράει καπέλο ή ένα που φοράει καπέλο. Οι άνθρωποι πρέπει να ξέρουν ότι δεν θα είσαι από το ρέντι, αλλά θα είσαι τρέντι. Με κάνουν και γελάω πάρα πολλές φορές. Δηλαδή έχουν τσουλούφια ξανθά, φοράνε ρούχα, ντανικά που τους δίνει ένα στυλίστας που είναι τέρατα. Δεν κατάλαβα γιατί μπορούν να κρίνουν πάντοτε τους άλλους. Εντάξει, είπαμε να κάνεις το μεροκάματο, γιατί είναι γκόσιπ εκπομπή που την παρεθήκαμε τρελά. Κάνουμε σαχλά, κάνουμε εκείνο το άλλο, δηλαδή. Έλεος, ας διαφημίζουν περισσότερο αυτά που πουλάνε και αυτά που τους δίνουν οι σπόνσορες και να αφήσουν ήσυχο τον κόσμο να βγαίνει και να διασκεδάζει. Απαλλαγήκαμε το ζαμπούνι και έχουμε τώρα τα πάνελ. Μην τρελαθούμε. Και έχουμε ακούσει και την κυρία Ευγενία Μανολίδου. Αχάστε τώρα. Μην παίρνουμε να σκάπτουμε στόκ πράγματα. Ας πούμε για φρέσκα. Τώρα δεν έχει τους stars που είχαν τα dancing τα προηγούμενα. Εσείς τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Αρκεί να έχουμε ανθρώπους που πουλάνε βιβλία και τα πουλάνε πάρα πολύ ωραία. Όπως είναι ο σύζυγος της κυρίας που είπατε πριν, να υπάρχουν κανάλια που είναι χαζά που επιλέγουν αυτόν τον κόσμο, γιατί έτσι πάει να πει. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν φάει ψωμί από κάποια κανάλια σήμερα λένε δεν υπάρχουν stars. Γιατί αυτοί ήταν stars τότε που βγήκανε. Συγγνώμη, δηλαδή τρελαίνω με αυτά που ακούω, παιδιά. Καλά, τι ρατσισμός τώρα είναι αυτό. Παιδιά, να σου πω κάτι.